Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε τι γίνεται. Ένα από τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν σε αυτό το ψηφοδέλτιο, όπως έχουμε ανακοινώσει εδώ και αρκετό καιρό, θα είναι ο πρώην πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο κύριος Ναού Μαρκόπουλος, που με πολύ μεγάλη χαρά τον ξαναβλέπω και είναι εδώ μαζί μας, γιατί για όσα χρόνια ήταν πρόεδρος, ήμασταν εδώ, τα λέγαμε συνεχώς, κύριε Μαρκόπουλο, σε πολύ καλές εποχές, έτσι. Κύριε Μαρκόπουλο, καλή σας ημέρα, τι κάνετε? Και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλά είστε? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό που θυμάμαι τον κύριο Μαρκόπουλο είναι ότι, καλά, είχαμε, ήταν και πολλά προγράμματα, έβγαιναν τότε, χαμός γινότανε με την θητεία σας, κύριε Μαρκόπουλε. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ ωραία Πολύ δημιουργική εποχή. Πολύ δημιουργικά χρόνια. Και ερχόσασταν πάντα πολύ οργανωμένος. Βλέπω το ότι διατηρείται αυτό το πράγμα μέχρι και σήμερα. Γιατί είπαμε να έρθει εδώ ο κύριος Μαρκόπουλος να κάνουμε μια συζήτηση και για την απόφασή του και για τα υπόλοιπα και για το ψηφοδέλτιο και τα λοιπά. Και βλέπω ότι ήρθε με τους τόμους στα χέρια του. Λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε, είναι ένα θέμα και αυτό, να ξεκινήσουμε λίγο και από αυτό τη συζήτησή μας. Είστε οργανωτικός άνθρωπος, δηλαδή θέλετε, δεν θέλετε να αφήνετε κάτι στην τύχη, αυτό καταλαβαίνουμε. Ναι, αυτό... Το έχετε, το έχω από μικρός. Μου αρέσει να... Η αλήθεια αυτή είναι ότι μου αρέσει να οργανώνομαι, μου αρέσει να κατεβάζω συγκεκριμένες προτάσεις. Μου αρέσει να φτιάχνω μελέτες και προτάσεις και εγώ προσωπικά και με συνεργάτες μου, έτσι ώστε να μπορούμε να διεκδικούμε κάποια πράγματα για τον τόπο μας. Προσέξτε εδώ, ο κύριος Μαρκόπουλος μου έφερε εδώ και ένα δικό του, έτσι, δικές του σκέψεις που θα μπορούσαν να έχουν και τη θέση προγράμματος πριν καν γνωρίσουμε τις προγραμματικές θέσεις του ίδιου του συνδυασμού. Είναι εκπληκτικό αυτό το πράγμα και γι' αυτό μου κάνει εντύπωση και το λέω. Ναι, αφού δεν αφήνετε όμως τίποτα στην τύχη, κύριε Μαρκόπουλε, φαντάζομαι ότι δεν αφήσετε στην τύχη και τον λόγο που επιλέξετε να είστε σε αυτές τις εκλογές και να είστε με το ψηφοδέλτιο Καρυπίδη, του νυν περιφερειάρχη δηλαδή. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εάν δεν ήταν ο Θόδωρος ο Καρυπίδης, πολύ πιθανώς δεν θα κατέβαινα καθόλου στις περιφερειακές εκλογές. Ναι, διότι η επιλογή του... Τόσο πολύ εννοώ τον πιστεύετε. Ναι, κοιτάξτε, ο Καρυπίδης με κέρδισε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Καρυπίδης με κέρδισε με την δράση του και με τη δραστηριότητά του, με το μότο του, το ίση μεταξύ ίσων, και παρακολουθώντας όλο το έργο του τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, γιατί όπως γνωρίζετε δραστηριοποιούμε συνεχώς στην ευρύτερη περιοχή και γνωρίζω ανθρώπους και πράγματα και καταστάσεις από την εποχή ακόμα που ήμουν και πρόεδρος του επιμελητήριο, συνέχεια επικοινωνώ με κόσμο και ο κόσμος όλος μου λέει ότι η θητεία Καρυπίδη ήταν η πιο επιτυχημένη θητεία περιφερειάρχη στη Δυτική Μακεδονία και το βλέπω και εγώ προσωπικά από όλες τις δράσεις και τις δραστηριότητες που έχει αναπτύξει και τοπικά και γενικότερα στη Δυτική Μακεδονία. Βέβαια, προχθές θα πληροφορηθήκατε ότι δέχτηκε ένα σφυροκόπημα στην κυριολεξία από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, παρουσία και του αντιπάλου του κύριου Καρυπίδη, τον κύριο Κασαπίδη, έτσι, για το θέμα των Σκοπίων και της συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά και για το θέμα της ΔΕΗ. Ήταν ένα πραγματικό σφυροκόπημα. Κοιτάξτε, μπορούμε να τα συζητήσουμε αν θέλετε και τα δύο θέματα. Καταρχήν είπατε για το θέμα του Μακεδονικού. Επειδή γυρίζω στην περιφέρειά μας και το ακούω αρκετά τακτικά, πολύ συχνά. Παρουσία του στην περίφημη υπογραφή στη Συμφωνία των Πρεσπών, εκεί στις τέντες που είχαν στηθεί. Προσέξτε, εκεί ο κύριος Καρυπίδης, με τα ΜΑΤ και στα δακρυγόνα ο Αδαμόπουλος. Προσέξτε λίγο την εικόνα. Κοιτάξτε, θα ήταν, είναι πολύ εύκολο σε μια τέτοια δραστηριότητα κάποιος να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει μια τέτοια λειτουργία για προσωπική χρήση ή για σπέκουλα, όπως το λέμε σε εισαγωγικά. Ο Θόδωρος ο Καρυπίδης δεν κάνει ποτέ κάτι τέτοιο. Ο Θόδωρος ο Καρυπίδης είναι πάρα πολύ υπεύθυνος. Εμείς στη Δυτική Μακεδονία δεν επιλέξαμε τον Θόδωρο τον Καρυπίδη
για να μην πηγαίνει εδώ ή για να πηγαίνει εκεί, για να μην πηγαίνει εδώ ή για να πηγαίνει παραπέρα. Επιλέξαμε τον Θόδωρο τον Καρυπίδη για να μας εκπροσωπήσει συνολικά και παντού. Το θέμα τώρα του Μακεδονικού, εμένα θα σας έλεγα, δεν λέω ότι είμαι πιο Μακεδόνας από όλους τους υπόλοιπους, γιατί όλοι είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές της Μακεδονίας αλλά και του Μακεδονικού ζητήματος. Προσωπικά συμμετείχα σε όλα τα συλλαλητήρια από το 1992 μέχρι και σήμερα και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και οπουδήποτε έγινε συλλαλητήριο ήμουν πάντα παρόν. Η παρουσία του Θοδωρή του Καρυπίδη στη Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια υπεύθυνη στάση. Και ήταν μια υπεύθυνη στάση για ποιο λόγο? Διότι τον επιλέξαμε για να μας εκπροσωπεί. Δεν μπορεί δηλαδή τη μία μέρα να λέει π.χ. ο Καρυπίδης να μην πηγαίνει συμφωνία και να λέει ότι εναντιώνεται στη συμφωνία, το οποίο το είπε από πέρυσι το καλοκαίρι, γιατί αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, διότι πέρυσι το καλοκαίρι όταν ξεκίνησε όλη η διαδικασία της συμφωνίας, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, ο Θοδωρής ο Καρυπίδης πήγε στον Τζιτζικώστα στη Θεσσαλονίκη και από κοινού δραστηριοποιήθηκαν σε όλες τις πολιτικούς χώρους και είπανε για ποιον λόγο δεν θέλουμε τη συμφωνία ή μάλλον για ποιον λόγο και πώς πρέπει να γίνει συμφωνία. Τώρα για το πώς κατέληξε να γίνει συμφωνία, αυτό δεν είναι θέμα του Καρυπίδη, πολύ καλά το ξέρετε. Σήμερα δεν κάνω λάθος, θέμα... Κοτζιάς και Καρυπίδης δεν μιλάνε, αν δεν κάνω λάθος τουλάχιστον. Δεν κάνετε λάθος. Διότι άλλα υπόθηκαν και άλλα έγιναν στο ενδιάμεσο. Αλλά από εκεί και πέρα ο Θόδωρος ο Καρυπίδης δεν μπορεί τη μία μέρα να τρέχει, παράδειγμα, στα υπουργεία, να πάει στο Υπουργείο Οικονομικών, να πάει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, να πάει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να πάρει τις επιδοτήσεις των αγροτών και την προηγούμενη μέρα να μην είναι στη Συμφωνία των Πρεσπών ή να πηγαίνει σε αυτούς που ενανιώνονται σε αυτή. Και πολύ σωστά εναντιώθηκε βέβαια ο κόσμος. Αλλά η Συμφωνία των Πρεσπών είχε και αρνητικά και θετικά αποτελέσματα. Τώρα αυτά θα έλεγα ότι είναι κάποια άλλη στιγμή, θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε τα θετικά και τα αρνητικά της συμφωνίας. Θα τα συζητήσουμε γιατί ακόμη στην προεκλογική περίοδο που στη στενή προεκλογική περίοδο που αναλύονται προγράμματα και ανταλλάσσονται απόψεις, δεν έχουμε, μην μπαίνουμε μετά τις 26 του μήνα, να υπενθυμίσω, στην αμιγώς προεκλογική περίοδο των προγραμμάτων. Όμως έγινε και, να πιάσουμε και κάτι ακόμη πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, κύριε Μαρκόπουλε, έγινε πολύς δώρος γύρω από το όνομά σας. Πολύ πρόσφατα, ας πούμε, ήταν ο κύριος Αδάμ εδώ στην εκπομπή μας, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ, πριν την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη. Και επειδή έχουν παρουσιαστεί και άλλα ψηφοδέλτια όπου συμμετέχουν στελέχη της, και μέλη της Νέας Δημοκρατίας, ρωτήσαμε λοιπόν τον κύριο Αδάμ αν υπάρχει κάποιο θέμα με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που βρίσκονται σε άλλα ψηφοδέλτια, δηλαδή στο κυρίου Καρυπίδη και στις κυρία Ζεμπελιάδου, που και εκεί υπάρχει περίπτωση του κυρίου Τζότζη, υπάρχει του κυρίου Πανταζόπουλου κτλ. Ο κύριος Αδάμ μας είπε ότι θέμα υπάρχει μόνο μαζί σας. Οι υπόλοιποι δεν έχουν πληρώσει συνδρομή τους, οπότε θεωρούνται, δεν έχει ανανεωθεί, θα λέγαμε, η... Δεν είναι θέμα συνδρομής και μόνο. Δεν ξέρω αν μπαίνει θέμα συνδρομής. Πάντως για εσάς, επειδή ήσταν και στον κατάλογο του. Εγώ έχω προπληρώσει 3 χρόνια τις συνδρομές και γι' αυτό είστε. Ναι. Είστε στο Μητρό ως τελεχών, είπε ο κ. Αδάμ. Που αυτό κάνει ίσως την κατάσταση πιο δύσκολη. Εσείς ξέρουμε όλοι ότι στείλατε μία επιστολή. Ρωτήσαμε τον κύριο Αδάμ. Είπε ότι την έστειλε αρμοδίως και εκείνα τα όργανα θα αποφασίσουν τι θα συμβεί με την περίπτωσή σας. Αλλά το διευκρίνησε. Θέμα υπάρχει μόνο με τον Μαρκόπουλο, όχι με Πανταζόπουλο και Τζότζη. Ακούστε. Αυτό σας ενοχλεί, σας στεναχωρεί? Μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο ήμουν μέλος στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, παραιτηθήκατε. Όχι, δεν παραιτήθηκα. Δεν ξαναανενώσατε, ναι. Μπράβο, έληξε η θητεία μου και δεν έλαβα πάλι μέρος στις εκλογές, διότι ήθελα να είμαι ανεξάρτητος για να κατέβω με τον Θοδωρή του Καρυπίδη. Ναι. Τόσο πολύ τον πιστεύω. Καταλαβαίνετε ότι για να φεύγει κάποιος από μέσα από ένα, ας το πούμε, μέσα από μια πολιτική σταδιοδρομία και να κατεβαίνει στα τοπικά δρόμενα, αυτό έγινε για δύο λόγους. Ναι. Ο πρώτος ο λόγος είναι διότι
υπήρχε ο Θοδωρής ο Καρυπίδης, τον οποίο τον πίστεψα όπως σας είπα και με κέρδισε. Mm-hmm. Και ο δεύτερος λόγος ότι επειδή είναι ο Καρυπίδης, είπα να ασχοληθώ με τα τοπικά δρόμενα για να μπορέσουμε να διορθώσουμε τα του οίκου μας. Mm-hmm. Διότι είναι εύκολο να είσαι έξω από το χορό και να παίρνεις αποφάσεις από την Αθήνα ή από οπουδήποτε αλλού. Mm-hmm. Αλλά το δύσκολο είναι να μπορέσεις να συγκρατήσεις τον κόσμο που φεύγει από την Καστοριά, και βλέπουμε ότι υπάρχει μια τεράστια αιμορραγία. Μια αιμορραγία την οποία είχα επισημάνει το 2011 όταν mm-hmm. έφυγα από το επιμελητήριο. Mm-hmm. Τότε, διότι τότε μιλούσαμε με όλες τις κυβερνήσεις, είτε ήταν Πασόκ, είτε ήταν Νέα Δημοκρατία κλπ. Προσπαθούσαμε να τους πείσουμε να αλλάξει η κατάσταση, η μεταμνημονιακή, για να το πω έτσι, του πρώτου μνημονίου. Υπήρχαν προτάσεις συγκεκριμένες που θα μπορούσαν να ανατρέψουν mm-hmm. την οικονομική αιμορραγία εκείνο το χρονικό διάστημα. Δεν τις άκουσαν και επέλεξαν να αποχωρήσω από το επιμελητήριο σε μικρή ηλικία, θα έλεγα, με μεγάλες περγαμηνές και εθνικά, και στο Διεθνές Επιμελητήριο και στο Ελληνορωσικό Επιμελητήριο, που ήμουν πάντα πρώτος σταυρούς προτίμησης. Επέλεξα να αποχωρήσω διότι είχα πει τότε ότι στην Ελλάδα θα μείνουμε ηλίθιοι και ηλικιωμένοι. Αυτή ήταν η ατάκα, ας το πούμε έτσι, που είχαμε πει στη Γενική Συνέλευση Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, όπου ήταν μπροστά όλοι οι υπουργοί. Και το πιστεύετε και σήμερα, δηλαδή, ότι αν δεν... Εάν δεν ασχοληθούμε με τα τοπικά μας δρόμενα σήμερα, θα παραμείνουν οι ηλίθιοι και οι ηλικιωμένοι στην Καστοριά. Το λέτε και σήμερα. Μεταξύ αυτών βάζω και τον εαυτό μου, έτσι. Δηλαδή, σε εισαγωγικά το. Προφανώς βάζετε και εμένα τώρα με απέναντι. Που είμαστε εδώ παρέα. Τα βάζω και τα δύο σε εισαγωγικά, βέβαια. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Ότι από το 2011 και μετά. Μπορεί να είναι σκληρό, κύριε Μαρκόπουλε, αλλά αν το σκεφτείς λίγο παραπάνω από το πρώτο σοκ που παθαίνεις όταν ακούς μια τέτοια κουβέντα. Δηλαδή, αν δεν συμβεί κάτι στην Καστοριά, να αρχίσουμε λίγο, γιατί είχαμε και ένα θέμα νωρίτερα, νομίζω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παρακολούθησαν οι φίλοι μας. Αν δεν άλλαξει κάτι στην Καστοριά, μήπως μείνουμε τελικά οι ηλίθιοι και οι ηλικιωμένοι στην Καστοριά? Πρέπει να αλλάξει άρδινη κατάσταση. Και αυτό μπορεί να το κάνει ο Θόδωρος Καρυπίδης, και θέλω και εγώ να βοηθήσω σε όλη αυτή τη δημιουργία. Έχω, όπως γνωρίζετε, ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα προσωπικό, ναι, το οποίο προέρχεται μέσα από 30 χρόνια επιχειρηματικής εμπειρίας, όχι μόνο στον κλάδο της Γούνας αλλά και γενικότερης διεθνώς, και 20 χρόνια τοπικής εμπειρίας στα τοπικά δρόμενα, όπου είτε έχω διατελέσει σε θέσεις, είτε σε διοικητικά συμβούλια, αλλά είτε παρακολουθώ όλα τα δρόμενα από κοντά. Θα έρθουμε σε αυτό, να κλείσουμε λίγο το θέμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έρχονται και φίλοι από μάχημους δημοκράτες, νεοδημοκράτες κτλ. Ή παραδοσιακούς νεοδημοκράτες. Σε αυτούς που παλεύατε μέχρι κάποια μαζί, νιώθετε ότι φεύγοντας από το κομματικό ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο κύριος Ξαναπίδης υποστηρίζεται ανοιχτά από την Νέα Δημοκρατία, πιστεύετε ότι προδίδεται την παράσταση την οποία και ψηφίζετε, όπως λέτε? Φυσικά και όχι. Ψηφίζετε. Και στην επιστολή μου μέσα, πάρα πολύ ευγενικά μέσα, ναι, στην επιστολή μου, την οποία επέστειλα στην Όδη, αλλά ήξερα ότι θα αποσταλεί και κάτω στα κεντρικά όργανα, ναι, του κόμματος. Όπου θα ληφθούν οι αποφάσεις. Σας το ξαναλέω πάρα πολύ ευγενικά. Έγραψα, ναι, ότι διαφωνώ με την κομματικοποίηση των περιφερειακών εκλογών. Διότι οι περιφερειακές εκλογές είναι καθαρά τοπικές εκλογές. Δεν μπορεί να λέμε ότι οι περιφερειακές εκλογές είναι κομματικές εκλογές. Υπάρχουν οι ευρωβουλευτικές εκλογές που θα γίνουν μεθαύριο για την Ευρωβουλή, και υπάρχουν και εθνικές εκλογές μπροστά μας. Εκεί φυσικό επόμενο είναι ότι ο κόσμος μπορεί να πάει και να στηρίξει κομματικές στηρίξεις ή ανθρώπους οι οποίοι θα τον εκπροσωπήσουν στην Βουλή των Ελλήνων ή στην Ευρωβουλή. Εδώ πέρα όμως τοπικά, σε μια περιφέρεια που δεν έχει ούτε 250.000 κατοίκους, καταλαβαίνετε ότι είμαστε μικρότεροι και από έναν Δήμο σε μεγάλα κέντρα της πρωτεύουσα της Θεσσαλονίκης. Οπότε είναι μια ευκαιρία, όπως δημιουργήθηκαν ευκαιρίες τα προηγούμενα χρόνια σε συνδυασμού στο Δήμο της Καστοριάς και γενικότερα στην ενότητα την περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς, ανεξάρτητες, και έχουμε μάθει τι μπορούν να κάνουν οι ανεξάρτητες διοικήσεις στα δημοτικά στην περιφέρεια Καστοριάς.
Έτσι πρέπει να καταλάβουμε ότι και οι περιφερειακές εκλογές είναι τοπικές εκλογές, διότι οι περιφέρειες έχουν να κάνουν άμεση σχέση με τους δήμους. Μάλιστα. Και οι περιφερειάρχες, είστε η καθημερινή δραστηριότητα, η καθημερινή δραστηριότητα των περιφερειαρχών έχει να κάνει με όλους τους τοπικούς άρχοντες. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα, γιατί ένα πράγμα που θα βρείτε σίγουρα μπροστά σας, κύριε Μαρκόπουλε, στην προεκλογική περίοδο είναι θα σας λένε και τι έκανε ο Καρυπίδης, κύριε Μαρκόπουλε. Για πες μας εδώ πέρα. Είναι ένα θέμα λοιπόν. Πριν πάμε για τα επόμενα τι θα κάνουμε, να ξεκαθαρίσουμε τι έγινε λίγο ή τι δεν έγινε, κύριε Μαρκόπουλε, τα 4,5 χρόνια που ήδη έχουν περάσει. Είναι ένα ερώτημα που θα το βρείτε μπροστά σας, και αν σας πω ότι ήδη και εδώ στο, τώρα εδώ, τα τηλεφωνήματα μας στέλνουν τέτοια να μας πει αριθμημένα τι έκανε ο Καρυπίδης για τον νόμο μας. Λέει άλλο μήνυμα εδώ. Θέλετε να μας πείτε... δεν ξέρω αν θα μας τα πείτε αριθμημένα, αλλά θα προσπαθήσω να τουλάχιστον κάποια βασικά μπορείτε να μας τα θα πείτε. Θα προσπαθήσω να σας πω αρκετά, αρχίζοντας πρώτα ότι σε συζητήσεις που είχα με όλους τους δημάρχους ή αντιδημάρχους σε όλη την περιφέρεια της Καστοριάς, κανείς δεν είπε ότι πήγα στον Καρυπίδη και δεν μου έκανε κάτι. Προσφάτως τελευταία είπε πολύ καλά λόγια στο κύριος Κεπαψόγλου στο Άργος. Παρεπιπτόντως, ναι. Στον απολογισμό του. Ο κύριος Κεπαψόγλου έχει μια πάρα πολύ στενή συνεργασία με την περιφέρεια, αφού γνωρίζω, και έχει περάσει και πάρα πολλά έργα για το Δήμο του. Και του δίδω και συγχαρητήρια μέσα από το σταθμό σας. Από εκεί και πέρα, σας είπα όπου ότι. Ήταν παρόντες, πρέπει να πω, το πω λίγο και αυτό σαν παρασκήνιο, υποψήφιοι και του Κασαπίδη και του Καρυπίδη και της Εμπιλιάδου. Ήταν όλος ο κόσμος εκεί. Λοιπόν, όλοι είμαστε φίλοι και όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο. Και μάλιστα να υπενθυμίσουμε ότι εσείς σαν τέος πρόεδρος αλλά και ο νύν πρόεδρος είστε σε διαφορετικά ψηφοδέλτια. Επίσης, γι' αυτό από τα παράξενα. Είναι... Παράξενα, με την καταλαβαίνετε. Τα είναι καθαρά προσωπικές επιλογές. Ναι. Τώρα, πάμε στο ερώτημα, να μην χαθούμε. Για να μην, να μην χαθούμε από εκεί που σταμάτησα και με τους αντιδημάρχους που μίλησα, αλλά και με ανθρώπους οι οποίοι ασχολήθηκαν με τα σχολεία. Άλλος ασχολήθηκε με τα ρευστικά, άλλος ασχολήθηκε με οτιδήποτε ασχολήθηκαν όλοι οι αντιδήμαρχοι, αλλά και αυτοί που ήταν εκλεγμένοι σε θέσεις κλειδιά, θα έλεγα, είτε είναι για προγράμματα είτε για οποιοδήποτε. Κανείς από αυτούς, όλες αυτές τις ημέρες που βγαίνω, τις τελευταίες 15 μέρες έξω και μιλώ με όλους αυτούς. Αλλά και όλο το προηγούμενο βέβαια διάστημα, κανείς δεν μου είπε ότι πήγε στον Καρυπίδη και δεν τον εξυπηρέτησε ή δεν μπόρεσε να το βρει ή δεν έκανε κάτι το οποίο ήθελε κλπ. Απέναντίας, όλοι λένε ότι όποτε χρειάστηκαν τον Καρυπίδη, ο Καρυπίδης ήταν πάντα εκεί. Και αυτό είναι που πρέπει να κοιτάξουμε καθαρά. Γιατί στηρίζοντας τον Καρυπίδη σήμερα, στηρίζουμε τα σπίτια μας και τις οικογένειές μας. Αυτό ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει. Ο Καρυπίδης είναι ένα μηχάνημα αυτή τη στιγμή που μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε. Είναι πάρα πολύ δυνατός παίχτης. Είχατε πει κάποια στιγμή ότι διδάσκει διοίκηση. και συνεχίζω. Είχαμε γράψει αυτό, ναι. Και συνεχίζω να το λέω, διότι με την εμπειρία που σας λέω των 20 χρόνων στα κοινά και 30 χρόνια επιχειρηματίας, πραγματικά είναι ένας από τους πιο έξυπνους, τους πιο δημοκρατικούς, τους πιο απλούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Και έχει τον τρόπο, έχει τον τρόπο να γίνεται ηγέτης σε οποιαδήποτε σύσκεψη ή συνάντηση υπάρχει. Και περνάει πάντα με τον τρόπο του, πάντα αυτό πάνω που πρέπει αυτό να που γίνει. Αν σε αυτό που λέτε έρχεται μήνυμα, είχε τάξει 500.000 για τους βρεφικούς σταθμούς μας, λέει το μήνυμα. Πούντα. Τώρα... Προφανώς έρχεται από το εργαζόμενος και δεν ξέρω. Να σας πω κάτι. Δεν μπορώ να απολογηθώ αυτή τη στιγμή για αυτά που με ρωτάει ο κόσμος, γιατί εγώ δεν ήμουν στη θητεία αυτή. Απλά αυτό που σας λέω είναι ότι ό,τι πείτε, χρειάστηκε λοιπόν, πείτε 3, 4, 5, 10 πράγματα όσα κρίνετε εσείς που νομίζετε ότι είναι πραγματικά έργα Καρυπίδη για την Καστοριά. Θα σας πω πράγματα τα οποία θυμάμαι. Δεν μπορώ να σας τα πω όλα, γιατί αύριο θα γίνει η παρουσίαση και ενδεχομένως αύριο θα... Αύριο θα γίνει. Την Τετάρτη νομίζω. Την Τετάρτη, ναι. Αύριο είναι Τετάρτη. Ναι, μπορώ να σωστώ. Τι λέω. Πώς το είχα σήμερα, γιατί μέρα το έχω σήμερα. Αύριο είναι Τετάρτη. Από όσο γνωρίζω, αύριο είναι να γίνει. Αύριο Τετάρτη νομίζω ότι το εκλογικό κέντρο του κυρίου Καρυπίδη είναι στο εμπορικό Ζέρβα, έτσι δεν είναι? Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, δεν θα γίνει. Η παρουσίαση, από ό,τι έχω ενημερωθεί χθες, νομίζω θα γίνει στο αμφιθέατρο της Νομαρχίας. Αλλά να ενημερωθείτε λίγο καλύτερα. Εκεί νομίζω, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει. Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε,
Ένα από τα πιο σημαντικά έργα τα οποία έκανε και για το οποίο τον βράβευσαν πανελλαδικά στην Χάλκη είναι ότι είναι η στήριξη των γιατρών στο νοσοκομείο, στα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας και βέβαια στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Ήταν μια απόφαση προσωπική του Θοδωρού. Έδωσε 500 ευρώ το μήνα για κάθε γιατρό που θα έρθει να καλύψει τις μονάδες τις υγειονομικές, τις νοσοκομειακές, συγγνώμη, στη Δυτική Μακεδονία. Και έτσι, αυτή τη στιγμή στην Καστοριά, από 28 γιατρούς που είχαμε πριν αναλάβει, έχουμε φτάσει τους 56 και τις επόμενες ημέρες, πόσο γνωρίζω, έρχονται άλλοι 4 επικουρικοί και θα φτάσουμε τους 60 γιατρούς. Με το κίνητρο λοιπόν των περισσότερων χρημάτων στη μισθοδοσία τους ήρθαν, γιατί το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν τους συνέφερε να μείνουν εδώ οι γιατροί. Οι οποίοι θα έρθουν να καλύψουν όλες τις ειδικότητες. Και όπως καταλαβαίνετε, το νοσοκομείο είναι η πιο σημαντική μονάδα σήμερα στον νόμο Καστοριάς, διότι όλοι πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Θεός φυλάξει, να μην το χρειαστούμε ποτέ, αλλά. Αν το χρειαστούμε, πρέπει να είναι εκεί. Και γι' αυτό τον έχουν βραβεύσει στη Χάλκη κάτω, διότι το υιοθέτησαν τη στάση του αυτή και πολλοί περιφερειάρχες σε όλη τη χώρα, όπως και ο Χατζημάρκος κάτω στο Δωδεκάνησα κλπ. Υιοθέτησαν τη στάση περιφέρειες του. Ακριτικές και περιφέρειες ακριτικές που δεν πήγαιναν γιατί. Έχουν πληρώσει πάρα πολλές ιατρικές θέσεις. Αυτά τα χρήματα νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, είναι από τον ειδικό πόρο. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι. Ναι, και δίδονται με αυτό το στόχο, δηλαδή να παραμείνουν οι γιατροί εδώ. Γιατί πάντα έβγαιναν προκηρύξεις, όπως γνωρίζετε, για γιατρούς. Είτε δεν έρχονταν. Όχι, έρχονταν και έπαιρναν μετάθεση για αλλού. Έτσι, μπράβο. Ναι. Έρχονταν και έπαιρναν μεταθέσεις και έφευγαν αλλού. Ένα άλλο πολύ σημαντικό, το οποίο σήμερα έχουμε ένα πρόβλημα με τις επιχειρήσεις, με τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, είναι το Ταμείο Ανάπτυξης, το οποίο συστήθηκε στη Δυτική Μακεδονία. Και ο Θοδόρος Καρυπίδης έβαλε μέσα 5 εκατομμύρια ευρώ και άλλα 5 εκατομμύρια ευρώ πήρε από το Υπουργείο. Έτσι ώστε να βγουν προγράμματα μέσω του ΕΤΙΑΝ, όπως ήταν παλιά το Ταμείο Εγκυοδοσίας, αν θυμάστε, το περίφημο ΤΕΜΠΜΕ κάποτε, το οποίο έγινε ΕΤΙΑΝ αυτή τη στιγμή, ως εγγυήσεις για να δοθούν δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις, τα οποία θα στηρίξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Βγαίνουν τώρα βέβαια και 250 νέες θέσεις για να μπορέσουν να υποστηρίξουν και εμάς για την κάλυψη των ανοιγκών της περιφέρειας μόνο για επιστημονικό προσωπικό. Αυτό, τα μεγάλα έργα βέβαια και τα ουσιαστικά έργα, αυτά που ο Θόδωρος ο Καρυπίδης έβαλε την υπογραφή του. Το ρεύμα πρώτο. Το μείωσε τελικά ή όχι, να μας πει, λέει εδώ το μήνυμα. Το ρεύμα. Το ρεύμα μειώθηκε στα σπίτια. Δεν μειώθηκε στις επαγγελματικές, που ήταν επίσης δέσμευση. Το θέμα. Ναι, μειώθηκε στα σπίτια μας. Στις επαγγελματικές ακόμα, όπως έχω ξέρετε πει. Ξέρετε γιατί επιμένουμε, κύριε Μαρκόπουλε, γιατί είστε άνθρωπος της αγοράς. Εντάξει, το επιχείρημα. Επιμένουμε λίγο στη μείωση του ρεύματος και στις επιχειρήσεις, διότι με τη μείωση του κόστους θα μπορούσε πραγματικά μια εταιρεία να έρθει να επενδύσει και στην Καστοριά. Ήταν τόσο σημαντική μια μείωση στο ρεύμα και στο κόστος λειτουργίας. Η μείωση του κόστους συν και το καταλαβαίνετε, είναι ευνόητο. Κοιτάξτε, σήμερα στις επιχειρήσεις η έκπτωση είναι 42% στις κιλοβατόρες, το οποίο σημαίνει 30% στο συνολικό λογαριασμό τον εκαθαριστικό, πάντα όταν μιλάμε. Για τις επιχειρήσεις θέλουμε να περάσουμε 50%. Δηλαδή επί της ουσίας θα είναι 40% συνολικά στο λογαριασμό. Πρέπει να είναι, διότι. Καταλαβαίνετε ότι για μεγάλες και για μικρές επιχειρήσεις. Επί της ουσίας για τις μικρές επιχειρήσεις είναι μία μείωση στις δαπάνες. Ας το πούμε έτσι, στις δαπάνες. Ωραία ελάφρυνση. Ωραία ελάφρυνση. Από εκεί και μετά όμως θέλουμε και δουλειά στη Δυτική Μακεδονία. Κύριε Μαρκόπουλε, γιατί θέλουμε να δουλέψουμε. Αν θέλουμε να μην μείνουμε όπως λέτε κι εσείς. Να πούμε λίγο για το. Ναι, έτσι. Να πούμε λίγο για το φυσικό αέριο, το οποίο θα μειώσει πάρα πολύ τις δαπάνες των όλων μας. Καταρχήν το φυσικό αέριο είναι η μεγαλύτερη υποδομή που έχει γίνει και που θα υπάρξει στην Γι' αυτό θα μαλώσουν ποιος το έφερε. Θα γίνει μεγάλη μάχη, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν υπάρχει ποιος το έφερε. Να δείτε τι μάχη θα γίνει αυτό. Ποιος το έφερε το αέριο. Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, ο ΤΑΠ είναι ένας μεγάλος αγωγός όπου υπογράφηκε συμφωνία. Ωραία. Χωρίς όμως να έχει exit point στην Καστοριά, κάτι που το έφερε ο Θόδωρος ο Καρυπίδης. Διότι
Αν θα επικοινωνήσετε με το ΤΑΠ κάτι που το έχω κάνει. Θα βγει η κυβέρνηση, θα πει εμείς το φέραμε. Θα βγει ο Καρπίδης, θα βγει εμείς το φέραμε. Θα βγει ο Δακής, εμείς πιέσαμε. Θα βγει ο Δήμος χάρη δικές μας ενέργειες. Αυτό δεν μπορεί να το κλέψει κανένας. Βγει δεν βγει ο Καρπίδης. Όταν θα λέω ότι θα τα πούν. Βγει δεν βγει ο Καρπίδης, όταν θα έχουμε αέριο, θα λένε όλοι μπράβο στον Καρπίδη που έφερε το αέριο. Άρα λοιπόν, είπατε τρία πολύ μεγάλα βασικά πράγματα. Ξέρετε όμως ότι υπάρχουν και διάφορα άλλα πράγματα. Ξέρετε, ας πούμε, να πω με την ευκαιρία που στέλνουν και να τα συνδυάζουμε και με τα μηνύματα του κόσμου. Ό,τι θέλετε. Υπάρχουν όμως και μεγάλες εκκρεμότητες. Ας πούμε, περιμέναμε το φράγμα ιστορίων να αλλάξει τον γεωργικό χάρτη. Ξέρω ότι είναι, επειδή έριξα μια ματιά τώρα που μου φέρατε εδώ και το πρόγραμμά σας, είναι μέσα και αυτά τα πράγματα. Αλλά φράγμα ιστορίων θα άλλαζε το μισό νομό. Θα άλλαζε την διάθεση των ανθρώπων να καλλιεργήσουν άλλα πράγματα και να αυξήσουν το εισόδημά τους. Όσον αφορά το φράγμα του Νεστορίου, το έργο, όπως γνωρίζετε, είναι παλιό, έχει ξεκινήσει εδώ και 10 χρόνια. Η πρώτη εταιρεία που ανέλαβε να το υλοποιήσει δεν μπόρεσε να το κατασκευάσει με βάση τον προϋπολογισμό. Κάποια στιγμή φαλήρισε, που λέμε. Ανέλαβε μια άλλη εταιρεία με το υπόλοιπο του προϋπολογισμού να κάνει κάποιες εργασίες. Και πάλι δεν μπόρεσε να το ολοκληρώσει. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες δικαστικές διαδικασίες με τις εταιρείες αυτές που είχαν αναλάβει την υλοποίηση σε σχέση με κάποιους υπεργολάβους. Αυτές οι διαδικασίες τελειώνουν μέσα στο έτος και ήδη από πέρυσι το καλοκαίρι, θα θυμάστε πολύ καλά, ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης είχε πάει στο Υπουργείο και έβγαλε από το υπομεδή 23,5 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή του φράγματος. Κάτι που σημαίνει ότι μόλις τελειώσουν φέτος οι διαδικασίες του εφετείου, τα οποία δικαστήρια τελειώνουν μέσα στη χρονιά, με το που τελειώσουν τα εφετεία αμέσως ξεκινάει η διαδικασία δημοπράτησης και υλοποίησης του έργου. Ωραία. Το θέμα είναι όμως ότι έπρεπε έπρεπε να παραδοθεί αυτό το έργο τον Δεκέμβριο είναι κάτι που ξεκίνησε εδώ και 10 χρόνια, δεν είναι κάτι που τον Δεκέμβριο του 2017. Ναι, αυτό αν δεν κάνω λάθος. Αν θυμάμαι καλά, το Δεκέμβριο του 2017 έπρεπε να παραδοθεί. Και έχει εκτελεστεί. Εγώ θυμάμαι ότι είχε ξεκινήσει το έργο ήδη από το 2010. Ναι, το χρονοδιάγραμμά του ήταν να παραδοθεί Δεκέμβριο μετά τις παρατάσεις του 2017. Να το δούμε λοιπόν κάποια στιγμή, γιατί είναι το μεγαλύτερο έργο που μπορεί να γίνει στον νομό της Καστοριάς. Πάντως η δέσμευση των χρημάτων υπάρχει, οπότε με το που τελειώνουν οι διαδικασίες ξεκινάει και η υλοποίηση. Να σας πω ότι υπάρχουν ακροατές που αμφισβητούν ότι μειώθηκε το ρεύμα. Εδώ πληρώνουμε, λέει, τον λογαριασμό. Κοιτάξτε, εάν θα πάρει κάποιο. Είναι στην αξία του ρεύματος, προσοχή. Γιατί στο λογαριασμό της ΔΕΗ έχουν πει 1,000 πράγματα μέσα. Δεν φαίνεται προς μόνο στην αξία του ρεύματος είναι η μείωση και όχι στα υπόλοιπα που μπαίνουν εκεί. Αυτό το έχουμε διευκρινίσει από την πρώτη. Για να διευκρινίσω. Δεν φαίνεται στην μπροστά σελίδα, στον εκαθαριστικό λογαριασμό, στην πίσω σελίδα πάνω δεξιά. Ωραία. Θα δει κάποιος τη μείωση στις κιλοβατόρες, η οποία ανέρχεται 42%. Μάλιστα. Με βάση βέβαια το τιμολόγιο, το περιβαλλοντικό. Εγώ σας λέω τι ζητούν εδώ επίσης να μας πείτε. Βγήκε ένας κατάλογος πρόσφατα για την απορρόφηση των κονδυλίων, των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Δυτική Μακεδονία εμφανίζεται εκεί τελευταία στον πίνακα. Ο κατάλογος αυτός είναι παλιός. Θα σας φέρω το νέο κατάλογο την επόμενη φορά που θα έρθω. Λοιπόν, ο κατάλογος αυτός είναι παλιός. Επειδή καταλαβαίνω ότι έχουμε στριμωχτεί και από χρόνο και πρέπει να περάσουμε και στο επόμενο και μάλλον το πρόγραμμά σας θα το πάμε όλο στο επόμενο, θέλω να μου φέρετε και το καινούργιο κατάλογο την επόμενη φορά. Εντάξει. Άλλα θέματα που μας βάζουν εδώ είναι να ξεκαθαρίσουν όλοι στο ψηφοδέλτιο το θέμα για τη Μακεδονία. Κύριε Μαρκόπουλη, το θέμα αυτό. Ναι. Φαντάζομαι ότι μπορεί να αποτελέσει αιτία να ψηφίσει ή να μην ψηφίσει κάποιος το δικό σας ψηφοδέλτιο. Θέλω λίγο να το δείτε, να το μεταφέρετε και στον κύριο Καρυπίδη. Νομίζω ότι. Εσείς τι λέτε, δεν το γνωρίζει. Το γνωρίζει, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά. Το γνωρίζει καλύτερα. Θέλω λίγο από τον να καθένα. Το δείτε αυτό το θέμα. Να σας πω κάτι, ήταν πανεύκολο για τον Θόδωρο του Καρυπίδη να μην συμμετάσχει στην Συμφωνία των Πρεσπών. Ήταν δύο πρωθυπουργοί κρατών, ήταν όλοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Ήταν η μεγαλύτερη, ας το πούμε έτσι, συμφωνία που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Ήταν, δεν ήταν σωστή, συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε με τη συμφωνία, που όπως σας είπα εγώ συμμετείχα σε όλα τα συλλαλητήρια και σε όλες τις δραστηριότητες για να μπορέσουμε να φέρουμε μια άρτια και καλή συμφωνία για την Ελλάδα. Η παρουσία του και μόνο εκεί δεν μπορεί να είναι τιμωρία στον Καρυπίδη
για τις εκλογές τις περιφερειακές. Διότι ο Καρυπίδης εκεί πέρα, εκτός του ότι πήγε για να δώσει το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου, η παρουσία του δεν μπορούσε να μην υπάρχει. Διότι την επόμενη μέρα, εάν θα πήγαινε στο οποιοδήποτε υπουργείο, πείτε μου εσείς, εάν κρατούσε τη στάση που κρατούσαμε όλοι οι υπόλοιποι απ' έξω ή στο πισωδέρι, πείτε μου εσείς την επόμενη μέρα ο Καρυπίδης τι θα μπορούσε να κάνει στα υπουργεία για εμάς. Τίποτα. Μάλιστα. Φυσιολογικό δεν είναι? Λοιπόν, δεν το έκανε. Μπορούσε να χρησιμοποιήσει, να το χρησιμοποιήσει πάρα πολύ εύκολα για πολιτική σπέκουλα και αύριο να είναι εκλεγμένος πανψηφί. Αυτό θέλαμε από τον Θόδωρο τον Καρυπίδη. Εμείς από τον Θόδωρο τον Καρυπίδη θέλουμε μια σοβαρή και υπεύθυνη στάση. Μια στάση που να είναι για όλους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και όχι εκδικητική ή απέναντι, έτσι ώστε να πηγαίνουμε απέναντι στις βολές της οποιαδήποτε κυβέρνησης διοικεί τη χώρα και να έχουμε προβλήματα μετά κομματικά, τα οποία θα επιφέρουν προβλήματα μετά περιφερειακά. Μάλιστα. Επειδή το προηγούμενο θέμα. Εάν δεν ήταν δηλαδή ο Καρυπίδης της πρέσβης, για να σου το πω έτσι, θα είχαμε προβλήματα στην περιφέρεια εδώ πέρα, τοπικά. Οι δήμαρχοι δηλαδή. Αυτό θα το εξηγήσει αναλυτικά. Φαντάζομαι όταν ο κ. Καρυπίδης θα είναι στην εκπομπή μας, θα αντιλαμβάνουμε ότι θα ασχοληθούμε πάρα πολύ να το εξηγήσει, να εξηγήσει όλες εκείνες τις περίφημες μέρες, φτάνοντας μέχρι τη σκηνή που είχε στεθεί για να υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Πριν από εσάς είχαμε το θέμα με τα ναυταθλητικά. Και ναι, τις συγκρίσεις που γίνονται Καστοριά και Γιάννενα. Μας στέλνει εδώ ο κ. Φωτιάδης ένα μήνυμα και λέει: ήταν 60.000 να δοθούν από την περιφέρεια για εξέδρες σε Καστοριά και Μαυροχώρη και Δινάκ. Τα Γιάννενα ακούσαμε νωρίτερα. Μόνο για την ανακατασκευή των κερκίδων και του πύργου τερματισμού έχουν δοθεί 300.000 ευρώ. Τα γράφουμε αυτά και στα ρεπορτάζ. Τι έχει κάνει ο κύριος Καρυπίδης για την κοπηλασία στην Καστοριά? Τι έκανε ο Καρυπίδης για την κοπηλασία στην Καστοριά, λοιπόν? Μια και ήταν θέμα της ημέρας μας σήμερα. Και τι θέλουμε να υλοποιήσουμε την επόμενη τετραετία? Για να ακούσουμε λίγο, να μπούμε λίγο στο πρόγραμμα. Επαναλαμβάνω, τα περισσότερα την επόμενη φορά θα τα πούμε αμιγώς για το πρόγραμμα που σκέφτεστε. Αλλά έπρεπε λίγο σήμερα, κύριε Μαρκόπουλε, να ξεκαθαρίσουμε τα από εδώ και πριν. Πριν πάμε στα από εδώ και μπροστά. Κοιτάξτε, για το θέμα της κοπηλασίας. Είναι τραγικό το ότι δεν έχουμε πύργο κοπηλασίας εδώ και 1,5 χρόνο περίπου και δεν μπορούμε να πάρουμε αγώνες, τουλάχιστον τους αγώνες που είχαμε και την προετοιμασία των εθνικών ομάδων, διότι δεν προσέχουμε το στίβο της κοπηλασίας. Αυτά είναι πράγματα ανεπίτρεπτα, πρώτον, και δεύτερον το τι κάνει ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης έχει δώσει τη μελέτη για το νέο ναυταθλητικό κέντρο στην ΑΝΚΟ. Η μελέτη έχει ήδη ολοκληρωθεί. Μα θυμόμαι, στην Ομαρχία. Εκεί η μελέτη έχει ήδη ολοκληρωθεί. Το σχέδιο είδα. Η μελέτη έχει ήδη ολοκληρωθεί και είναι να προκηρυχθεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Και θα έχουμε νέο ναυταθλητικό κέντρο στην Καστοριά. Όπου στο ναυταθλητικό κέντρο αυτό θα έχουμε και νέους πύργους και νέες εγκαταστάσεις. Μακάρι από το στόμα μας και στο επόμενο περιφερειακό και ταυτί. Από 4-5 αγώνες που είχαμε ετησίως βαλκανικούς, ευρωπαϊκούς, εθνικούς κλπ. Να πάμε σε πάρα πολλές ομάδες εθνικές που θα έρθουν στην Καστοριά για να κάνουν προετοιμασία και σε περισσότερους. Θα έρθει η Εθνική Ελλάδα τον Ιούνιο, κύριε Μαρκόπουλε. Ναι, και σε περισσότερους αγώνες. Μήπως είναι και τελευταία φορά, αν δεν βρει πια τις υποδομές. Λοιπόν. Θα ήθελα να μιλήσω. Διαμαρτύρονται εντόνως για το ότι αν δηλαδή δεν ήταν εκεί για τη Μακεδονία, δεν θα μπορούσε να μπει στα Υπουργεία με αυτό το αντάλλαγμα. Θεωρούν έτσι, όπως το είπατε νωρίτερα, λίγο ξένησε. Να σας πω κάτι. Εάν η συμφωνία. Θα είχαμε πρόβλημα που είπατε. Ωραία. Να πω ένα παράδειγμα. Αν λέγαμε όχι, θα είχαμε πρόβλημα, τι πρόβλημα θα είχαμε δηλαδή? Εάν η συμφωνία των Πρεσπών υπογράφονταν στη Θεσσαλονίκη και δεν επέλεγε ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή να υπογράψει τη συμφωνία των Πρεσπών στις Πρέσπες. Τότε θα ήταν ας πούμε κακός ο Τσιτσικώστας αν ήταν εκεί, ενώ ο Καρυπίδης θα ήταν καλός που δεν θα ήταν, μιας και δεν ήταν στην περιφέρειά του. Δηλαδή λίγο η λογική πρέπει να μπαίνει και σε ένα μέτρο. Από τη στιγμή που έγινε στην περιφέρειά του μια τέτοια συμφωνία, δεν μπορούσε να μην παραβρίσκεται ο μεγαλύτερος άρχον της περιφέρειας, γιατί αυτός είναι ο επικεφαλής όλης της περιφέρειας. Ωραία. Λοιπόν. Και από τον επικεφαλής, εμείς αυτό θέλουμε, να μας εκπροσωπεί σωστά και σοβαρά. Τώρα, εννοείται ότι αντιτέθηκε στην συμφωνία ο Θόδωρος ο Καρυπίδης. Εάν θα δείτε ό,τι έχει κάνει από πέρυσι το καλοκαίρι, είτε σε συναντήσεις με τους υπόλοιπους περιφερειάρχες, είτε σε επαφές με τον Πρωθυπουργό,
για να γίνουν διάφορες διαδικασίες. Τώρα ενδεχομένως, αν θέλετε να πούμε 2-3 πράγματα, και εναντιώθηκε στο ότι δεν έγινε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, το οποίο ήθελε να γίνει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για να ξεκινήσει όλη η διαδικασία. Γενικά ήταν λίγο, θα λέγαμε, παλεύα να βγάλουν ένα ψήφισμα. Εγώ θα σας πω, κύριε Μαρκόπουλε, αν τα θυμάστε. Παλεύα να βγάλουν ένα ψήφισμα για τη Μακεδονία και τρόμαζε. Περνούσαν 8 ώρες για να βγει ένα ψήφισμα. Δηλαδή, κάποια πράγματα φαινόταν παράξενα τότε. Κάποια στιγμή είχαν βγάλει όλες οι περιφέρειες, δεν είχαμε βγάλει ακόμα εμείς. Όχι, κάνετε λάθος. Το ψήφισμα είχε βγει άμεσα. Δεν υπήρχε θέμα. Είχαν βγει καν 2-3. Άλλος ψήφισε το ένα, άλλος ψήφισε το άλλο. Έχει βγάλει την παράγραφο, άλλη την άλλη. Γινόταν κάτι παράξενα πράγματα. Μια κουβέντα, δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Τελειώσαμε. Η αλήθεια είναι ότι τότε. Είχαμε κάποια δυσκολία τότε. Υπήρχαν οι διεργασίες στη συμφωνία και τη μία μέρα ανακοινώνονταν το ένα, την άλλη μέρα ανακοινώνονταν το άλλο. Δεν υπήρχε τελικό κείμενο της συμφωνίας. Και γι' αυτό υπήρχαν όλες οι διαδικασίες αυτές και οι οποίες μας ενόχλησαν και μας απασχολούσαν όλους καθημερινά. Μάλιστα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι. Άλλοι από την Καστοριά ψήφισαν παρόν, άλλοι έφευγαν, άλλοι. πολλά διάφορα. Τώρα. Κύριε Μαρκόπουλε, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι όλοι όσοι μας εκπροσωπούν. Πείτε κάτι για το τέλος, γιατί έχουμε ερωτήσει. Για το αρδευτικό των ιστορίων, όχι μόνο για το φράγμα. Βλέπω εδώ στο πρόγραμμα μας έχετε για τα αρδευτικά δίκτυα, για την αγροτική ανάπτυξη πράγματα. Στο πρόγραμμά μου υπάρχουν προτάσεις. Θέλω με επικεφαλίδες να μας πείτε, δεν θα μας πείτε σήμερα πρόγραμμα άλλο. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Θα μας πείτε επικεφαλίδες που θέλετε να ασχοληθείτε και τα υπόλοιπα τα λέμε σε επόμενη συνάντηση. Κοιτάξτε, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για την αγροτική ανάπτυξη, διότι πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να αρδεύσουμε όλα τα ξηρικά χωράφια, διότι τα ξηρικά χωράφια του νομού μας αυτή τη στιγμή μας δημιουργούν πρόβλημα αντί για όφελος. Και με τη νέα ΚΑΠ που θα βγει τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο στο θέμα των ενισχύσεων. Ωραία, με τίτλους θα τα αναλύσουμε στην επόμενη εκπομπή. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο βάζουμε τον εαυτό μου, να ξέρετε αυτό, για τα αρδευτικά. Διότι εάν ποτίσουμε τα χωράφια μας τα ξηρικά, θα έχουμε τριπλάσιο και τετραπλάσιο εισόδημα στους αγρότες. Και όταν ένας αγρότης βγάζει 25, 30 και 50 χιλιάδες ευρώ για να είναι στο σπίτι του, δεν σηκώνεται να φύγει για να πάει στη Γερμανία ή στην Κρήτη για να δουλέψει. Έτσι. Ο άλλος μεγάλος άξονας ο οποίος έχουμε να συζητήσουμε είναι η Γούνα, όπου και εκεί υπάρχουν προτάσεις για να σταματήσουμε την αιμορραγία και να σταματήσουμε την κατάσταση που την πτωτική κατάσταση που υπάρχει. Διπλασιάστε τα αμαροκάματα και να δείτε τι καλά γυρνάμε ξανά στη Γούνα. Πάμε. αυτά είναι όλα λιλέδια, τα ξέρετε, θα θυμάστε καλά. Ότι από όταν ήμουν πρόεδρος του Δημητήριου. Είχαμε όμως κάτι προγράμματα να ενισχύσουμε εκεί στην Ελλάδα. Κάτι master plan, πώς τα έλεγα, business plan. Από όταν ήμουν πρόεδρος του Δημητήριου της Καστοριάς και μέχρι σήμερα εξακολουθεί να συμβαίνει από το 2006, ο κλάδος της Γούνας ενισχύεται με περισσότερα από 140.000 ευρώ το χρόνο. Για να πηγαίνουν οι επιχειρήσεις μας στις διεθνείς εκθέσεις. Είμαστε νούμερο ένα περιφέρεια στην ανεργία, κύριε Μαρκόπουλε. Αυτό θα το ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο για τον κλάδο αυτό. Ωραία. Για την ανεργία. Εάν θα θυμάστε, είχαμε βγάλει το 2010 επί ημερών μου και ήμουν συγγραφέας του συγκεκριμένου ολοκληρωμένου προγράμματος και συνδημιουργός. Είχαμε βγάλει ένα τοπικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα για 1.250 ανέργους. Πώς δεν το θυμάμαι. Το θυμάστε. Μα γινόταν κόλαση στην Καστοριά τότε. Ναι. Μπράβο. Και είχε καλυφθεί σε ποσοστό 85%, είχαν προσληφθεί και είχαν απασχοληθεί περίπου στα 1.100 άτομα. Είχε δαπανηθεί συνολικά για εκείνο το πρόγραμμα. Πώς λεγόταν, δομή στήριξη, όχι. Τοπικό ολοκληρωμένο. Ναι. Είχαν δαπανηθεί εκατομμύρια τότε, ναι. Το όφελος ποιο είναι σε αυτά τα προγράμματα, θα σας πω εντάχει. Το όφελος σε ένα πρόγραμμα τέτοιο είναι. Αυτό καταρχήν το πρόγραμμα παίρνει 75%. Έκτοτε δεν είδαμε τοπικό ολοκληρωμένο, να ξέρετε. Το εργατικό κέντρο το ζητάει. Γι' αυτό σας λέω χρόνια, ότι τώρα. Αλλά δεν παίρνει τίποτα. Εάν με ψηφίσει ο κόσμος, θα έχει ένα νέο τοπικό ολοκληρωμένο για την Καστοριά για το επόμενο χρονικό διάστημα για την ανεργία. Διότι ξέρετε τι συμβαίνει με αυτό. Παίρνει το 75% από ευρωπαϊκούς πόρους. Το προηγούμενο τοπικό έδωσε 13 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση του ασφαλίστρου των εργαζομένων προς τις επιχειρήσεις. Και τι συμβαίνει, παίρνουν και οι τρεις άξονες έχουν όφελος. Δηλαδή οι επιχειρηματίες δεν πληρώνουν την ασφάλεια του εργαζομένου και λειτουργεί πολλαπλασιαστικά για τον επιχειρηματία σαν όφελος της δαπάνης επιχείρησης. Δεύτερον, οι εργαζόμενοι παίρνουν ένσημα
για τουλάχιστον ένα διάστημα 3 ετών, έτσι, είτε είναι κοντά στην, είτε είναι κοντά στη συνταξιοδότηση, είτε δεν έχουν κάποια ένσημα που πρέπει να συμπληρώσουν, θα συμπληρώσουν άλλα 3 χρόνια, συμπλήρωσαν μάλλον 3 χρόνια ένσημα. Αυτό ήταν το με το παλιό. Ήταν, τέτοιο πράγμα, ναι, δεν υπάρχει οποίο, τώρα. Το οποίο, ναι, το οποίο ήταν πάρα πολύ θετικό. Ναι. Και το τρίτο, και το ΙΚΑ και ο ΑΕΔ έβαλαν χρήματα στα ταμεία τους, ναι, του ύψους των 10 εκατομμυρίων ευρώ, και ο ΑΕΔ μπόρεσε να ενισχύσει και άλλες. Έκτοτε ουδέν όμως. Έκτοτε ουδέν, γι' αυτό είμαστε ουραγοί. Στον πάτο. Σας λέω ότι έχω πάρα πολύ σημαντικές προτάσεις για το μέλλον και θα πρέπει οι πολίτες να τις αξιολογήσουν. Άρα, για να μπορέσουμε να πάμε με μπροστά, την επόμενη φορά που θα βρεθούμε για να, κύριε μπροστά, και για τα θέματα της παιδείας, ναι, και για τα θέματα της υγείας και για τα θέματα του αθλητισμού και του αθλητικού τουρισμού. Είπαμε κάποιο. Και κοιτάξτε, για τα θέματα μέσα του σε όλα, κάτι είπαμε από όλα αυτά σήμερα. Έτσι. Εντάξει. Και για τις υποδομές που πρέπει να γίνουν, ναι, ναι, και για την επιχειρηματικότητα, ναι, και για τον πολιτισμό και για την ανακύκλωση και πολλές προτάσεις οι οποίες μπορούν να ακουμπήσουν επάνω στην επιχειρηματική δραστηριότητα και στους εργαζόμενους. Ανανεώνουμε το ραντεβού και στους αγρότες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αύξηση του ΑΕΠ, γιατί το πρόγραμμά μου, έτσι πώς το έχω γραμμένο, έρχεται, σας λέω, από μια εμπειρία πάρα πολλών ετών. Και θα ακουμπήσει πάνω στην αύξηση του εισοδήματος των πολιτών της περιφέρειάς μας. Έτσι να όπως αυξήσουμε, μου το φέρατε, είναι πραγματικά ένα πρόγραμμα συνδυασμού και όχι ατομικό. Πρέπει να αυξήσουμε το εισόδημα των πολιτών της περιφέρειας της Καστοριάς σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο για να χάσουμε. Πρέπει να δουλεύουμε 20 ώρες την ημέρα για να κερδίσουμε όλο αυτό το διάστημα της οικονομικής κρίσης και γενικότερα της ύφεση της τοπικής. Και δεν μας μένει καθόλου χρόνος. Πρέπει να δουλέψουμε άμεσα. Πρέπει να πιάσουμε τα μολύβια και να βρεθούμε στους δρόμους και στα χωράφια με τον κόσμο για να μπορέσουμε να αυξήσουμε το εισόδημά τους. Αυτό είναι το μότο μου. Η αύξηση του εισοδήματος των πολιτών είναι αυτό που θέλω εγώ προσωπικά να προσφέρω στην Καστοριά. Κύριε Μαρκόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Υποψήφιος με τον κύριο Καρυπίδη. Τα ερωτήματα συνεχίζουν να έρχονται εδώ. Κολυμβητήριο κτλ. Θα έχει το Άργος τώρα. Φτιάχνει το Άργος κολυμβητήριο. Για τη συμφωνία πάρα πολλά μηνύματα, για τις προσβάσεις και αυτό που είπατε, φαίνεται ότι αυτό επίσης πολλά μηνύματα για αυτό που είπατε, για τις προσβάσεις σε σχέση με την παρουσία στην συμφωνία των Περισπών, πολλά μηνύματα γι' αυτό, να στα μεταφέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον επόμενο μήνα θα μιλήσουμε. Σας λέω και πάλι, πρέπει να καταλάβουμε πρώτα την ευθύνη του ανδρός και μετά και την ευθύνη που έχει απέναντι σε όλους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Και να καταλάβουμε ότι ήταν πάρα πολύ εύκολο να απέχει σε σχέση με το να είναι εκεί. Γι' αυτό θα δοθεί μάχη, φαντάζομαι, και από αντιπάλους σας, φαντάζομαι, όχι μόνο από τον κόσμο που περιμένει να ακούσει από όλους σας κάποια πρόταση. Να σας πω κάτι, ότι δεν υπογράφει κάποιος κάτι και το ότι βρίσκεται απλά σε μια συμφωνία, το ότι απλά βρίσκεται σε μια συμφωνία. Τη συμφωνία δεν την έκανε αυτό. Η συμφωνία την έκανε η κυβέρνηση. Τη συμφωνία την έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο κ. Σκαριάδης προχθές με καθόταν εκεί και έβλεπε κορδωμένος. Τη συμφωνία. Σας μεταφέρω φράσεις που ακούστηκαν, έτσι. Ντροπή, είπε. Τη συμφωνία αυτή έχουν προηγηθεί. Γι' αυτό σας λέω ότι θα έχει. 60 χρόνια ιστορίας. Ναι. 60 χρόνια ιστορίας. Ειδικότερα δε μετά το 57-77. Από το 1997. Με την ενδιάμεση συμφωνία του 1995. Με το 2008, με το όχι που είχαμε πει τότε, με την καταδίκη μας στο δικαστήριο, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης το 2011, που καταδικαστήκαμε για την άρνησή μας το 2008 να την εντάξουμε στο ΝΑΤΟ κλπ. Όλα αυτά είναι μια ιστορία 60 ετών. Είναι δυνατόν αυτή ο Καρυπίδης για 60 χρόνια ιστορίας, επειδή βρίσκεται σε μια τέντα από κάτω? Τώρα αυτό, συγγνώμη, τώρα δεν είναι. Ας κλείσουμε με αυτό το ερωτηματικό, αλλά καταλαβαίνετε ότι θα δοθεί μάχη γι' αυτό για να πείσετε τους πολίτες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαρκόπουλη. Τον άλλο μήνα θα τα ξαναπούμε. Έχουμε ευρωεκλογές. Μπορεί ο κόσμος να πάει σε ευρωεκλογές και να δώσει μήνυμα, εάν δεν τους άρεσε η συμφωνία των Πρεσπών. Δεν μπορεί να την πληρώνει ο Περιφερειάρχης, επειδή κρατάει υπεύθυνη στάση για να βρίσκεται εκεί. Ότι κάποιος θα την πληρώσει, την πληρώσει τώρα. Ποιος είναι αυτό, δεν ξέρω. Κύριε Μαρκόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας όμως για να κάνουμε μια ζωηρή και ευέλικτη κουβέντα. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Αυτό είναι σίγουρο μετά από τόσα χρόνια που σας ξαναείδα. Σας ευχαριστώ και εγώ, και να ξέρετε ότι θα προσπαθήσω για το καλύτερο. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.